Εδώ και ένα-ενάμιση μήνα το κυρίαρχο θέμα στην Ευρώπη δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό. Το ξαναέ φέρνουν στην επιφάνεια γεγονότα εκ των πραγμάτων. Έτσι. Yeah. Ξεκίνησα με την ομιλία της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό το State of the Union που λέει και συνεχίζεται σήμερα με την μήνυ ε, σύνοδο των 9 yeah. του Νότου, αυτό που λέει EU Med 9, ε, στη Μάλτα με παρουσία... Του Έλληνα Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, θα έχει συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Μακρόν. Είχαν προηγηθεί οι Υπουργοί Εσωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι για το Συμβούλιο Ασφαλεία. Ακριβώ, ήταν ο κύριο Κερίδη, εχθέ mm. στι Βρυξέλλε, όπου συναντήθηκε και κατηδίαν εκτό από τι επαφέ, έτσι ώστε στο, στο στρογγυλό τραπέζι, και κατηδίαν με την Λίβα Γιώχανσον, είναι η Επίτροπο για τη μετανάστευση. μετανάστευση. Υποσχέθηκε νέα χρηματοδότηση στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει το, το μεταναστευτικό. Υποσχέθηκε επίση και υλικοτεχνική υποδομή και σε μέσα και σε ανθρώπους, προφανώς μέσω της Frontex Και να κατάλαβα, υποσχέθηκε ότι και η Frontex αυτό δεν θα φύγει. Αυτό ακριβώς, mm. ότι θα ενισχυθεί η επιτήρηση της Frontex yeah. στα νερά της Μεσογείου, έτσι ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα που έχουμε δει τραγικά το, το προηγούμενο διάστημα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό το μεταναστευτικό. Ο, ο, ο Μπορέλ μίλησε τις προηγούμενες ημέρες για το μεγάλο κίνδυνο αν απειλείται η βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο ίδιος. Απειλείται από το θέμα της μετανάστευση. Να σου πω, ε, δεν θα ξεχάσω τις εικόνες στη Λαμπεντούζα πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρα ήταν που βγήκανε την ίδια μέρα. Έξι-εφτά χιλιάδες άνθρωποι. Έξι-εφτά άνθρωποι. Σε ένα νησί που μένουν τέσσερι χιλιάδες. Δηλαδή σε μια μέρα. Σε λίγα τετραγωνικά μέσα... χιλιόμετρα. Ναι, 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 ναι. Πώς δηλαδή. Εγώ λέω ότι άντε και έχουν την καλύτερη θέληση οι Ιταλοί και οι αρχέ τη Λαμπεντούζα είναι καλύτερε στον κόσμο. Πώς να... Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει. Λύση στο θέμα με και τα 8.000 κοίταξε... ανθρώπου που έρχονται με παιδάκια. Με... Και κοίταξε τι γίνεται τώρα με τι με τις αποφάσει τη Ευρώπη, η οποία κάνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα βήμα μπρο και δύο πίσω. Έτσι δεν λύνει ένα πρόβλημα. Παράδειγμα, υπάρχει αυτή η λεγόμενη αναθεώρηση του κανονισμού διαχείριση κρίσεων και του, 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 του θέματο τη νομοθεσία του ασύλου. Ναι. Η Γερμανία τηρούσε μια περίεργη στάση όλο αυτό το διάστημα. Συμφωνεί. Πλέον, με τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης κρίσεων, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι όταν οι ροές μεταναστών είναι πάρα πολύ μεγάλες, τότε ε, επιμηκύνεται ο χρόνος κράτησης σε συνθήκες φυλάκισης ναι. των, των μεταναστών και επίσης επιτρέπεται μεγαλύτερο έλεγχο στην πρόσβαση στα διασυνοριακά. Δηλαδή, ναι. παραδείγματα από την ξέρω εγώ, από Ιταλία την Αυστρία, να περάσει στην... στην Αυστρία ή από την Αυστρία στη Γερμανία. Ήδη το εφαρμόζουν αυτό οι Γερμανοί. Οι Ιταλοί διαφωνούν. Εχθέ, συναντήθηκε η Μπέρμποκ, υπουργό εξωτερικών, με τον Ταγιάννη, τον ομολογό τη της Ιταλία. Διαφωνούν όταν οι Γερμανοί αποφασίζουν, δεν πάει να διαφωνεί όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό, δεν υπάρχει λύση. Το θέμα είναι ότι σήμερα η εννιά της, της Μεσογείου θα συζητήσουν κυρίως αυτό. Με Πριν πα σε αυτό, και με τι Μίκιο βλέπω ότι υπάρχει επίση από τη μεριά τη Ιταλία προ του Γερμανού, ότι οι Γερμανοί τέλο πάντων χρηματοδοτούν και είναι ανεξαρτήτε. Αυτέ οι δεν δε θα σταματήσουν. Ενώ οι Ιταλοί λένε ότι κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Έτσι, γιατί υπάρχουν ζητήματα με τη ΜΚΟ. Το έχουμε δει και εδώ και στην Ελλάδα. Γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε όλα. Υπάρχουν οι ΜΚΟ οι οποίε προ, προσφέρουν πραγματικά ανθρωπιστικό έργο και υπάρχουν και οι ΜΚΟ οι οποίε. Έχουν μήπως, περίεργο. Η, η, η τραγωδία τη Πύλου. Αποδεικνύεται ναι, ότι βέβαια. υπήρχε κάποια κυρία στην Ιταλία με ένα τηλέφωνο δορυφορικό που, που ήταν σε αυτούς. και του καθοδηγού. Αν οι, οι άνθρωποι αυτοί είχαν επιλέξει ενδεχομένω να βγουν στην Ελλάδα, να ζούσαν σήμερα. Ναι, δεν το, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα το βρούμε μπροστά μα. Mm. Είναι σίγουρο. Και παίρνοντα υπόψη και από αυτά που έλεγε με τον ε, κύριο Χατζιμπύρο, η κλιματική κρίση δημιουργεί και κλιματικού πρόσφυγε και μετανάστε. Έτσι. Αυτό που έγινε παράδειγμα στη Λιβύη, ναι. όλοι αυτοί οι χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί δεν μπορούν να μείνουν στη Λιβύη. Ναι. Θα ψάξουν να βρουν κάπου αλλού να πάνε. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Όσο συνεχίζονται αυτέ οι, 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 οι εναλλαγέ στο και κλίμα. Και πα και πιο κάτω, λιγάκι στην Ιπποσαχάρια, εκεί και αν είναι εκεί η κόλαση. Μα... Ο, οι οι, οι βασικέ ροέ που ξεκινούν και προσπαθούν να περάσουν τη Μεσόγειο να φτάσουν στην Ευρώπη είναι από την Υποσαχάρια. Υποσαχάρια. Σκέψτε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν να διασχίσουν μία Σαχάρα. Για να φτάσουν στη Λιβύη ή στην Τινησία για να περάσουν απέναντι. Τα... Από τον Νίγηρα, δε... από την Ιγυρία, από το Καπρίλιο. Από το, Καμυρού, το Μάλι, από, από παντού. Ναι. Από την Μπουργκίνα φάσα ναι, ναι. από πολλέ περιοχέ. Δηλαδή, ε, δεν θέλω δε ξέρω σκεφτό. πόσοι χάνουν τι ζωέ του στο ταξίδι αυτό να φτάσουν στη Μεσόγειο. Λοιπόν, πριν από τρει-τέσσερι ημέρε, ε, ο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση <σομίως> έβγαλε στοιχεία για το πώς επιχείρησαν από το 2014 μέχρι... Στη Μεσόγειο, Στη Μεσόγειο. Εγώ λέω από την υποσαχα... να περάσουν Όχι, τη Σαχάρα, την ναι. υποσαχάρια, να φτάσουν στη Μεσόγειο για να μπουν στις βάρκε. βάρκες. Έχει, έχει σημασία αυτό που σου λέω. Κοντά στα δύο εκατομμύρια προσπάθησαν να περάσουν τα νερά 100. για να φτάσουν στην Ευρώπη. Από αυτούς... Από το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2023. Mm. Πριν από λίγες μέρες. Από αυτούς πάνω από 20.000 χάθηκαν στα νερά της Μεσογείου. Δεν, έχει βρε, δεν έχουν βρεθεί παρά περίπου το 20% αυτό. λες τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ό, αυτά τα στοιχεία για τη Μεσόγειο δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ιπποσαχάρα. Δηλαδή, όταν προσπαθούν τι, να τι, περάσουν τη Σαχάρα, εκεί δεν υπάρχουν τι, στοιχεία. Τι τραγωδίε υπάρχουν. Στοιχεία. Γιατί πραγματικά, ως, πόσοι ξεκινούν από την Βουργή να φάσουν, ένα παράδειγμα, για να φτάσουν στα, στα λιμάνια ναι, τη ναι. Τινησία ή τη ε, Λιβύη. <χω> πόσοι φτάνουν. Σου ζητάω συγγνώμη όμω, δεν... γιατί ξεκίνησε να λε για την βαλέτα <χ blue> και βάλαμε την κουβέντα και την ανοίξαμε. Οπότε κάπου σε διάκοψα. Όχι, λοιπόν, το κυρίαρχο ζήτημα των 9 σήμερα θα είναι το μεταναστευτικό. έτσι. Φαντάζομαι το ίδιο θα συζητήσει και ο Πρωθυπουργό με τον Εμμανουέλ Μακρόν, που θα έχουν την κατηδίαν επαφή προ τη σύσκεψη. Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου αργότερα και ένα δείπνο εργασία, όπου εκεί συνήθω στα δείπνα λέγονται τα πιο σημαντικά. Και επίση εκτό του μεταναστευτικού και η κλιματική κρίση. Ναι. Δύο είναι επί τη ουσία τα ζητούμενα σε αυτή την, 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 τη συνάντηση των εννέα. Τώρα εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε τι επόμενε ώρε, γιατί δεν έχει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η, η συνάντηση. Δίδυμε κρίσει. Διάβασα έναν ορισμό για μεταναστευτικό-κλιματική κρίση. Ε, έχει δίκιο. Και θα, θα ήθελα να κλείσω με ένα επίση θέμα. Λένε ότι, και έτσι είναι. Τα ε, το μεγαλύτερο μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι από την Αφρική, είναι από την Ουκρανία. Mm. Έτσι, ο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Χθε βγάλαμε μια κάρτα στο... mm. στην απογευματινή εκπομπή με την αλλαγή των πληθυσμών στι διάφορε χώρε. Η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού είναι στην Πολωνία. 1,5 εκατομμύρια. Και, εσύ... και ψάχνω να βρω. Όλοι αυτοί είναι Ουκρανοί. Στην γεννητικότητα. Είναι μείον κόμμα μηδέν κάτι. Οπότε εντάξει, τεκμέρετε ότι. Είναι, είναι... είναι, προ... είναι προφανέ ότι. Πολλονία, γιατί ε, γιατί ε, συνορεύουν, είναι εύκολο να πα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, Γιατί το Σαββατοκύριακο υπάρχουν εκλογέ στη Σλοβακία. Mm. Ξέρει τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι, ότι ενδεχομένω να υπάρξει φιλορώσο κυβερνήτη στη Σλοβακία. Mm. Όταν έχει τον Όρμπαν, ο οποίο είναι φιλορώσο, αν έχει και διπλανό, μπορεί να είναι ο Φίκο ο πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίο. Υποτίθεται ότι είναι σοσιαλδημοκράτη αριστερών κατευθύνσεων, αλλά είναι πολύ κοντά στη Ρωσία. Εκεί θα υπάρχει θέμα.